Έχεις τα χαιρετίσματα όλη τη εκπομπή. Είναι σαν να μην έχω φύγει από ποτέ από την ομάδα του Happy Day. Αγαπώ πολύ και τη Σταματίνα την ίδια και την Μέρη και τον Κώστα και την Τίνα και τον Δημήτρη. Τα παιδιά είναι σαν οικογένειά μου. Τους αγαπώ πάρα μα πάρα πολύ. Μιλάμε έτσι κι αλλιώς καθημερινά στα τηλέφωνα. Οπότε είναι σαν να είμαι εκεί πέρα στην παρέα τους ακόμα. Ωστόσο, είσαι πλέον Σούκου Family. Είμαι εσύ. Θέλω να μας μιλήσεις ένα μήνα συμπλήρωσε εκπομπή. Πες μας λίγο τις εντυπώσεις. Πώς είναι? Η Αντελίνα και ο Χάρης είναι πραγματικά φανταστικοί άνθρωποι. Είναι ακριβώς έτσι όπως τους έχουμε γνωρίσει. Πάρα πολύ αυθόρμητοι. Κάνουν πάρα πολύ πλάκα. Αυτοσαρκάζονται. Μου αρέσουν πάρα πολύ. Με τα παιδιά χαίρομαι πάρα πολύ που φέτος προέκυψε αυτή η συνεργασία. Και νομίζω ότι θα κυλήσει πολύ, πολύ όμορφα. Εσύ όμως εκπέμπεις εκτός από μία ομορφιά και μία θετική ενέργεια που ένα πουλάκι μου είπε ότι έχεις κάτι ωραίο να μοιραστείς μαζί μας. Δηλαδή το επόμενο βήμα στη σχέση έγινε. Κοίταξε, με την παρέα έχουμε μοιραστεί κάποια πράγματα ήδη, παρόλο που δεν με έχουν δώσει. Έχει γίνει μια επίσημη πρόταση από τον σύντροφό μου. Δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο να σου πω, μια ημερομηνία ή κάτι άλλο, γιατί τα πράγματα είναι λίγο ρευστά και λόγω του κορονοϊού. Σίγουρα κάποια στιγμή πάντως, όταν θα υπάρξει και προσκλητήριο, θα είναι η Σταματίνα και η παρέα μου εκεί πέρα η πρώτη που θα. Ήταν κάτι που περίμενες ή έγινε σε μια ωραία ιδιαίτερη στιγμή? Δεν ήταν κάτι που περίμενα. Ήταν μια πολύ αυθόρμητη κίνηση που έκανε ο Άρης, που από την πρώτη στιγμή που τον έχω γνωρίσει. Είναι ένα παιδί που δεν μπορείς να το προβλέψεις όσο και να θέλεις. Είναι λίγο τρελός με αυτά. Κάποια στιγμή, λίγο πριν από τα Χριστούγεννα, μου είπε να πάμε μια βόλτα σε ένα γεύμα για να γνωρίσουμε κάτι συμπαίκτες του και τα σχετικά. Και τελικά αυτό το γεύμα ήταν. Πώς να σου το εξηγήσω τώρα, ήταν μια ωραία επίσκεψη σε ένα ωραίο σκάφος, στολισμένο, με πολύ ωραία μουσική. Και ένα ντρόουν ήρθε και έφερε αυτό που ξέρεις. Μέσω drone δηλαδή. Μέσω drone. Δηλαδή είσαι ο Άρης υπερπαραγωγή. Στις υπερπαραγωγές, ναι, το όριμο σε αυτά είναι τρομερός. Λοιπόν, το μαράκι μας καταρχήν να την ευχαριστήσουμε για τα όμορφα λόγια και είναι αμοιβαία και το ξέρει. Βέβαια, αδέστημα. Είναι μια πολύ εντυπωσιακή γυναίκα και ταυτόχρονα ένα πολύ καλό παιδί. Δεν είναι καθόλου ανταγωνιστική παιδιά η Μαρία. Είναι σημαντικό αυτό που σας λέω, γιατί συνήθως οι πολύ ωραίες γυναίκες κρύβουν και έναν ανταγωνισμό. Το μαράκι μας ήταν και είναι το καλύτερο παιδί. Θέλω να σας πω ότι εγώ από αυτή την πρόταση γάμου έχω ολόκληρο βίντεο. Έλα. Ολόκληρο. Βεβαίως. Το φραγκολιά ήταν εκεί. Το οποίο. Αλήθεια. Εγώ ήμουν εκεί. Όταν λες ότι ήσουν εκεί, παιδιά. Επανάρη, δεν καταλαβαίνω. Φραγκολιάς είναι ο κουμπάρος με τη δώρα. Τα έχω μιλήσει με τον Άρη για διάφορα πράγματα. Ο Άρης και φαντάζομαι και η Μαρία, αλλά από τον Άρη έγινε πιο, θυμάμαι, επίσημα. Μου έχουν προτείνει να κουμπάρος. Παντρέψουμε. Τι ωραία νέα είναι αυτά. Τι λέω στο ρεπορτάζ ο άνθρωπος και μπλέκεται άμεσα με την υπόθεση. Δεν μας είπες τίποτα πάλι. Γι' αυτό ήμουν εκεί. Πρόσεξε, γιατί θα πω αυτά που έχω δει εγώ για σένα τώρα. Δεν μας λες τίποτα. Είσαι πολύ μυστικό παθή. Είμαι. Ναι, το έχω αποδεχτεί. Το έχω αποδεχτεί, ναι. Μήπως θα γίνει διπλός γάμος. Με τη δώρα, φαντάζομαι. Ναι, με τη δώρα. Ξέρουν ότι θέλουν και ψάχνουν ημερομηνία καλώς εχόντων των πραγμάτων το καλοκαίρι. Ναι. Δεν νομίζω ότι συντρέχει θέμα εγκυμοσύνης ίσως κτλ. Δεν συντρέχει αυτή τη φάση. Πάντων, αλλά θέλω να το επισπεύσουν, τα παιδιά είναι καλά. Το ζήσαμε, ήταν ωραίο. Είχαμε και διάφορα έτσι ευτράπελα. Τι πες τα καλά, κοίτα τώρα τα μαθαίνουμε. Τι σας λέω, είναι... δεν με ακούτε, το μιλάω. Εγώ δεν τα λέω. Και αυτά ο Άρης είναι. Όλα έτοιμα, οργανωμένα. Μα δεν βοήθησε εσύ συστημα... τίποτα στην Ελλάδα. Τίποτα, εγώ πήγα και τα βρήκα. Συγγνώμη, όλα... ο Άρης δεν ήταν εδώ. Από εκεί που είναι από τη Ρουμανία τα οργάνωσε. Έχει ετοιμάσει εδώ. Όλα. Για μισό λεπτό να τα πάρουμε τσιρά. Εγώ είδα στο βίντεο ένα πολύ εντυπωσιακό σκάφος, στολισμένο με ροδοπέταλα. Ένα σαξοφωνίστα. Το πλήρωμα παράταγμα. Βίντεο είναι προσωπικό. Βλέπεις κάποιες φωτογραφίες. Το πλήρωμα παραταγμένο αυτό να μπει το ζευγάρι μέσα. Ωραία, άρα λέει στη Μαρία: θέλω να σε γνωρίσω σε κάτι συμπαίκτες, ντύσου καλά. Ναι. Και αυτός είχε κανονίσει ένα σκάφος. Ναι. Πες μας. Μπαίνει η Μαρία στο σκάφος, τι παθαίνει. Εμείς κρυμμένοι, μπήκανε μέσα τα παιδιά. Ναι. Τι ωραία, τι καλά. Αυτό περιμένουμε τους άλλους. Κάσαμε κι εμείς. Ωραία, ναι. Είσαστε νύχτα. Τα μπάνιες έτσι, μωράκι μου, το και το. Έλα λίγο έξω να σου δείξω στην πρόλη κάτι. Ναι. Πάνε να δουν το ηλιοβασίλεμα, να βγάλουμε καμιά φωτογραφία ή καμιά selfie. Αυτή εκεί ακόμα δεν το είχε καταλάβει. Νόμιζε ότι θα έρθουν και συμπαίκτες. Και ξαφνικά που κατεβαίνει με δεμένο έτσι το δαχτυλίδι. Δεν μου βήθηκε μη χαλάσει ο χειρισμός του ντρόν και πες το μονόμετρο. Θάλασσα και ρίχνω το πατραχάμο. Ψάχνουμε το μονόμετρο. Ακούστε τώρα τι γίνεται. Κατεβαίνει το ντρόν, το κόβουνε με ένα ψαλιδάκι, τι ωραία να γίνει πρόταση. Και φεύγοντας το ντρόν, επειδή κρεμόταν το σκηνή, μπλέχτηκε στον έλικα. Μπλουμ. Και πάει το ντρόν.
Το βρήκαμε, εντάξει, το βρήκαμε. Το βρήκατε, εντάξει. Βρήκαμε όλα. Το δαχτυλίδι το σώσαμε. Αυτό έχει μια σημασία τώρα. Πώς το διακινδύνευσε με το δαχτυλίδι, με τον ντρόουν. Και συγγνώμη τώρα, εσύ ήξερες δηλαδή ότι σκοπεύει να τη κάνει την πρόταση καιρό. Το ήξερα. Καταρχήν να πούμε ότι αυτό το ζευγάρι είναι πολύ ερωτευμένο. Όλα τα ερωτευμένα ζευγάρια. Έχει δίκιο. Ναι, περνάνε και τις εντάσεις τους και τα λοιπά. Αλλά η Μαρία τον αγαπάει τόσο πολύ. Εγώ θυμάμαι στην εκπομπή και ο Άρης. Και ο Άρης. Παιδιά, αλλά εγώ θα πω για τη Μαρία γιατί ζούσα. Την έβλεπα λίγο στεναχωρημένη, της έλεγα τι έχεις Μαρία μου, τίποτα. Τι έχεις Μαρία μου. Μετά από 2-3 μέρες μου ξεφούρνησε, εντάξει, είμαι λίγο τσακωμένη με τον Άρη. Του είχε έρωτα. Παιδιά, όχι. Ήταν ένα ζευγάρι που τα ζουν όλα στο κόκκινο. Ναι, ναι, ναι. Όπως ζουν τον έρωτά του στο κόκκινο, ζουν και τον τσακωμό στο κόκκινο. Υπάρχει έρωτα πολύ μεγάλο. Έτσι είναι το ωραίο. Αλλιώς τι να το κάνω. Θα τα κάνει απόσταση. Εγώ θα πω ότι το μαράκι, επειδή το είχαμε κουβεντιάσει το Σεπτέμβριο, ήταν έτοιμο να τα αφήσει και όλα και να πάει να ζήσει και μαζί του, αν χρειαζόταν. Ήταν ένα διάστημα. Ο Άρης θέλει. Ήταν πολύ συνειδητοποιημένο. Εντάξει, τώρα που πάνε καλά ξανά τα επαγγελματικά τη, καταλαβαίνει. Του ακούω και τα λοιπά, κάπου θα το πετάξει, κάπου το φλερτ. Πότε θα έρθεις, πότε θα έρθεις. Μα είχε πάει για ένα μεγάλο διάστημα. Όταν δεν δούλευε η Μαρία, ήταν. Λοιπόν, εμείς Μαράκη σε αγαπάμε, σου ευχόμαστε τα καλύτερα, πάντα ευτυχισμένοι, πάντα τέτοιες στιγμές. Να μάθετε μπυρίμπα, γιατί δεν μπορώ άλλο πια. Γιατί δεν μάθανε, αφού κάνατε τόσο. Κουμπαριά χωρίς μπυρίμπα δεν γίνεται. Παίζουμε στο ντοτ. Λοιπόν.